Διαβάζω τα μηνύματά σας που μου στέλνετε και από την ευρύτερη περιοχή εκεί. Και μάλιστα πολλοί από εσάς, το συζητούσα και εδώ στις διαφημίσεις με τα παιδιά, μου λέτε ότι έχει καταγραφεί σε εμάς, εδώ στην τοπική κοινωνία, ότι κάτι βρήκαν τα παιδιά μπροστά εκείνη τη μέρα και κάπως ξέφυγαν του σημείου. Δεν ξέρω, Ρούλα μου, εκεί οι γονείς τι λένε, δηλαδή οι ντόπιοι της περιοχής τι λένε. Θα μας πούνε οι γονείς, κύριε Γιάννη, τι σας λένε οι ντόπιοι εδώ, σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε στο χωριό, γιατί δεν είναι το χωριό σας. Ότι υπάρχει μια ιδιομορφία του δρόμου δηλαδή και έχουν φύγει και άλλοι και παρηγοριές δηλαδή στον άρρωστο. Τα οποία δεν τα δεχόμαστε, γιατί εγώ ήξερα τι παιδί είχα. Δηλαδή αν το πίστευα και στο μισό δεν έψαχνα τίποτα. Φορούσαν κράνος. Αυτό ήθελα να αναφερθώ, κυρία Ζήνα. Αναλαμβάνω την ευθύνη του γιού μου, δηλαδή στο 50-60%, το οποίο δεν φορούσε κράνος. Βέβαια και να φορούσε κράνος, βέβαια δεν, στο σημείο αυτό δεν μπορούσε να τα βάλει το κράνος με την κολόνα. Θα σπάγει ο λαιμός του, έτσι αλλιώς. Εντάξει, εγώ το θεωρώ ότι είναι λάθος του. Εγώ στο παιδί μου δίνω ένα 60%, μιλάμε ευθύνης του, αλλά θέλω το άλλο 40. Το απαιτώ. Γιατί είχα ένα αιτό, τον οποίο σπάσα τα φτερά του και μου έμεινα ένα όνομα στο χέρι μου και ένα όνομα γραμμένο σε ένα μάρμαρο στο νοικοταφείο. Έχετε κάνει τατουάζ το όνομα του Δημήτρη και δυο φτερά αγγέλου. Σπασμένα αυτά μας μείνανε. Και 11 γράμματα Ζήνα με το όνομα Κωνσταντίνος είναι στο χέρι του άλλου πατέρα. Αυτό μου έλεγα λίγο πριν, ότι αυτό μας έμεινε από τα παιδιά μας και η καθημερινή μας επίσκεψη στο κημητήριο. Κάτι ήθελε να μας πει ο κύριος Καραμέρης πριν και τον διέκοψα για τις διαφημίσεις. Να πει αυτό που θέλει και μετά εγώ να επαναλάβω ότι όσοι ήταν αυτόπτες μάρτυρες εκείνη τη μέρα και οι δύο γονείς που βλέπετε αναζητούν την αλήθεια δίνοντας αμοιβή σε αυτούς που θα καταθέσουν. Σας ακούμε. Είναι το έσχατο που μπορούμε να κάνουμε δηλαδή. Εμείς ζητάμε δηλαδή μόνο τη συνείδηση του καθενός, δηλαδή ας πράξει αναλόγως δηλαδή για τα παιδιά μας, για τις ψυχές τους και μετά για εμάς. Λοιπόν, θέλω να επισημάνω την ολιγορία της αστυνομίας, γιατί έφτασε μετά από μισή ώρα στον τόπο του ατυχήματος. Στον τόπο ύστερα, όταν έφτασε η αστυνομία, αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν 20 άτομα. Ήταν σκορπισμένα η μηχανή, εργαλεία της μηχανής, δηλαδή κομμάτια από τα σπόιλερ, από αυτά, είναι νομίζω σε ένα ατύχημα. Η αστυνομία πρέπει να συλλέξει στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά, όταν έφτασε η αστυνομία και έχουν πατήσει 25 άτομα εδώ πέρα, βέβαια και ψάχνουμε, έχουμε ενδείξεις, δεν έχουμε αποδείξεις όμως. Έχω ακούσει για πολλούς πρώτους που υπήρχαν εδώ πέρα, όταν αναζητήσαμε, μετά γίνανε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη και έκτη και έβδομη. Γι' αυτό μετά. Κύριε Καραμέρη το έλεγα πριν. Και εγώ γι' αυτό το έλεγα πριν. Καταλάβατε τι λέω. Πώς δεν κατάλαβα. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Και οι τηλεθεατές. Και κάτι ακόμα θα μου επιτρέψετε. Θέλω δημόσια. Δεν το έχω προγραμματίσει. Απλώς θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον πατέρα του άλλου παιδιού. Και θέλω να ευχαριστήσω και το ήθος του. Γιατί το παιδί μου ήταν οδηγός, έτσι, και φέρει ευθύνη, ήταν οδηγός. Και ευχαριστώ το Λάκη για το είδος που είχε αποδείξει μέχρι τώρα σε μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, δημόσια. Κύριε Άγγελε. Αυτό που έχω να προσθέσω είναι ότι είχα ένα παιδί υπέροχο, κοινωνικό, αγαπητό, με όνειρα και κάποιο άρωτο χέρι του τάστη. Έκοψε όλα. Αυτά. Αν είχα μια επιλογή, δηλαδή, στα δύο παιδιά να μπορούσαν να αλλάξουν το αποτέλεσμα, αυτό που θα προτιμούσα, θα έπαιρνα το γιο του Λάκη, του φίλου μου, να ζούσε αυτός τουλάχιστον, όχι ο γιος μου. Εάν είχα μια επιλογή. Και δεύτερη ήταν ο γιος μου. Και πάλι ευχαριστώ τον Λάκη. Να σας πω κάτι. Από τα βάθη της καρδιάς μου δηλαδή. Τι να πει Ζήνα σε δύο πατεράδες που λένε αυτά τα λόγια. Να σας πω κάτι. Και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ θα το πω, γιατί υπηρετώ πάρα πολλά χρόνια το κοινωνικό ρεπορτάζ, είτε μπροστά είτε πίσω από τις κάμερες. Τέτοια στιγμή δεν έχω ξαναζήσει ποτέ ένας πατέρας να ζητάει συγγνώμη από τον άλλο πατέρα, γιατί ο δικός του γιος ήταν οδηγός σε εκείνη τη μηχανή. Και αν έπρεπε να ζει, είπε ένας από τους δύο, θα ήθελα να ήταν ο πατέρας, θα ήθελα να ήταν ο Κωνσταντίνος. Αυτό για μένα τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται πολλές φορές να πεις περισσότερα. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο σας είναι αυτούς τους 9 μήνες να ζήσετε όλη αυτή την κατάσταση, αλλά για μένα προσωπικά δεν έχω λόγια. Είχα ένα τέτοιο παιδί και κάπως αντίστοιχα πρέπει να αναφερθώ και εγώ. Αυτά που είπα τα αισθάνομαι. Τα αισθάνομαι. Το έχω δηλώσει δηλαδή... Όχι, δεν έχω πει τίποτα στο Λάκη, ψέματα σας λέω. Αλλά το νιώθω, το έχω βάρος και θέλω να δεχτεί τη συγγνώμη μου. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν κάτι ψάχνω, κύριε δηλαδή, Πέπα, τώρα, περιμένατε θέλω, δηλαδή... τη συγγνώμη ή ήταν κάτι που έτσι κι αλλιώς σας το είχε δείξει με τον τρόπο του και τη στάση ζωής του? Μου το είχε δείξει με τον τρόπο του. Είναι μοιραίο, έγινε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πόσα χρόνια γνωριζόντουσαν τα παιδιά σας? Πολλά χρόνια, γιατί είναι και συγχωριανοί και κάνανε παρέα. Ήταν αχώριστοι. Στη ζωή και στο θάνατο. Ωχ. Απόλυτα. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα όποτε μας το ζητήσετε. Να επαναλάβουμε για ακόμη μία φορά ότι ζητάτε να μιλήσουν οι αυτόπτες μάρτυρες. Κύριε Καραμέρη, το είπατε με όση φωνή είχατε, και κύριε Πέπα, ότι σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι αυτόπτες μάρτυρες που εκείνη τη μέρα βρέθηκαν στο σημείο. Καθώς η αστυνομία καθυστέρησε, όπως είπατε, μισή ώρα και είχε μαζευτεί πολλής κόσμος εκεί γύρω. Έτσι δεν είναι, κύριε Καραμέρη? Απόλυτα, ναι. Ωραία. Γιατί κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. Εσείς ζητάτε να βρεθούν αυτοί οι αυτόπτες μάρτυρες ή να μιλήσουν, και εσείς δίνετε χρηματική αμοιβή, ό,τι μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή για να βρεθεί η αλήθεια για τα παιδιά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Ζήνα. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ δύσκολο να ανοίγεις την ψυχή σου και να διαχειρίζεσαι τέτοιες καταστάσεις, και μάλιστα σε σημείο που πονάς. Εκεί που έγινε το τροχαίο, εκεί που έγινε το συμβάν. Ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή τη σκηνή που έζησα, που ένας πατέρας ζητάει συγγνώμη από τον άλλο πατέρα, και αν είχε την επιλογή να ζήσει ένα από τα δύο παιδιά, θα ήταν το παιδί του φίλου του και όχι το δικό του.